Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr, τα δημοσιονομικά μεγέθη του 2019 και οι παραδοχές του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής θα βρεθούν σήμερα Παρασκευή στο επίκεντρο της τελευταίας συνάντησης του Οικονομικού Επιτελείου με τους επικεφαλείς των κλιμακίων των θεσμών. Η ελληνική πλευρά θεωρεί πως φέτος ο προϋπολογισμός θα καταγράψει υπερπλεώνασμα 700 εκατομμυρίων ευρώ και πως το ίδιο θα ισχύσει και για το 2019. Στη βάση αυτή θεωρεί πως έχει το δημοσιονομικό χώρο για να εφαρμόσει επεκτατικές πολιτικές και να μην περικόψει την προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους. Σε ένα νέο μοντέλο πλήρως αυτοματοποιημένου καταστήματος στρέφονται οι ελληνικές τράπεζες με σκοπό να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στις συναλλαγές ρουτίνας και προπαντός να εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους στα εναλλακτικά κανάλια. Όπως αναφέρουν στο insider.gr, υψηλόβαθμα στελέχη από τον τραπεζικό κλάδο, στα σχέδιά τους για την επόμενη τριετία περιλαμβάνει τη διάδοση των e-brands, των ηλεκτρονικών καταστημάτων δηλαδή, που θα λειτουργούν με μικρό αριθμό εργαζομένων και μεγάλο αριθμό μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών. Το τρίτο εργοστάσιο της Atlantis Pack, μιας εκ των μεγαλύτερων εταιριών του κόσμου στον κλάδο πλαστικών συσκευασιών για τρόφιμα, θα λειτουργήσει στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Agrocom, το επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη Θεσσαλονίκη ως ορμητήριο για τις αγορές των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής. Αυτό σημειώνει στο insider.gr ο Άρτεμ Καν, υπεύθυνος εξαγωγών της Atlantis Pack, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την 83η ΔΕΘ. Σύμφωνα με τον κύριο Καν, στόχος είναι η περαιτέρω επέκταση της εταιρείας σε νέες αγορές και η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί ιδανική τοποθεσία για τη νέα παραγωγική μονάδα λόγω και του λιμανιού της πόλης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 681,95 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,46% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.